Πάμε πάντως στα επιμέρους επιχειρηματικά, λέτε, να ξεκινήσουμε με την είδηση που αφορά την Εθνική Τράπεζα. Λοιπόν, και τώρα να περάσουμε στην πραγματική οικονομία. Γιατί εδώ έχουμε και ευχάριστα, αλλά έχουμε και πολύ δυσάρεστα πράγματα. Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, λοιπόν, και τα στοιχεία, τα οποία είναι δεδομένα και τα ξέρουμε, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 2,1% στο ΑΕΠ. Το θετικό είναι σχετικά με την ιδιωτική κατανάλωση. Ότι υπήρξε ανωδική πορεία συν 2,2%. Βέβαια, έχουμε πει ότι το εμπόριο δεν διάγει τις καλύτερες ημέρες. Έχουμε πτώση του λιανικού εμπορίου κατά μείον 8,9%, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια προσπάθεια ενίσχυσης στο καθάριστο σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, δηλαδή επενδύσεις οι οποίες έγιναν για τον μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό και ήταν ανωδικοί αυτοί οι δείκτες. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική κόπωση στις κατασκευές, στον κατασκευαστικό τομέα, πολύ πιο κάτω σε σύγκριση και με το 2023. Είναι ένα καμπανάκι που έχει ήδη χτυπηθεί εδώ από πολλούς, το έχουν χτυπήσει μάλλον πολύ, και ακούγονται διάφορες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση από την πλευρά της κυβέρνησης και της πολιτείας. Και να πούμε βέβαια ότι και οι εξαγωγές είναι ένα αρνητικό σημάδι. Ωστόσο, είναι θετικό το συν 2,1%. Όμως, έχουν έρθει και κάποια άλλα επιμέρους στοιχεία, τα οποία δυστυχώς είναι πολύ ανησυχητικά και αφορούν την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των οικοκυριών για το 2023. Και μάλιστα τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι το 6,5% του πληθυσμού της Ελλάδας δήλωσε ότι αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Ενώ μάλιστα το 1,4% του πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετώπισε σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Και τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα, την οικονομική και τους φόρους για να τραφούν, για να έχουν τροφή επαρκώς με βάση τις ανάγκες τους και την επιθυμία τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό και άσχημο. Το ποσοστό αυτό το 2023 ήταν στο 6,5%, όπως είπαμε, το 2022 ήταν στο 6,6%, το 2021 ήταν στο 6% και στο 6,1% το 20 και λίγο υψηλότερα το 19. Παραμένει υψηλό αυτό το ποσοστό, δεν έχει δηλαδή διαφοροποιηθεί προς τα κάτω στην πορεία διαχρονικά, δεν έχει βέβαια και ανέβει και σημαντικά. Όμως είναι ενδεικτικό και πρέπει να το αναφέρουμε και να το επισημάνουμε και να δούμε και τι μέλη γενέστε προς αυτή την κατεύθυνση, ειδικά μάλιστα όταν η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Και μιλάμε και για την ακρίβεια στην κατηγορία των τροφίμων. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο επ' αυτού, Λέτα, αλλά αν αυτά είναι τα αποτελέσματα του 23, τότε το 24 θα είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα με όλα αυτά τα δεδομένα. Η ακρίβεια είναι εδώ και βλέπουμε ότι έρχονται και πληθωριστικές πιέσεις και σε άλλους τομείς, όπως η ενέργεια, οι λογαριασμοί, το ζήτημα των ενοικίων και τι πληρώνουμε για ένα ενοίκιο. Όλα αυτά είναι εδώ και όχι απλώς παραμένουν, αλλά γιγαντώνονται. Ας πάμε σε επιμέρους επιχειρηματικά, που πάντοτε είναι ευκολότερα τα νούμερα που αφορούν επιχειρήσεις παρά από αυτές τις θλιβερές διαπιστώσεις.